το Άγιο Σώμα και το Τίμα Αίμα του Κυρίου. Πηγαίνει ο ιερέας λοιπόν στο τέλος της λειτουργίας και λέγει στο Χριστό το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Αυτός υπάρχει Θεό Θεός ημών, ο πυρός σας πάσα παντοκίνη οικονομία, πλήρως των χαράς και ευθροσύνης της καρδίας ημών. Φιλάνθρωπε Κύριε, πάντοτε νίκαιοι και σώνας των αιών. Αμήν. Δηλαδή, εσύ Κύριε, που είσαι η εκπλήρωση όλων των προφητιών και του νόμου, εσύ Κύριε πλήρωσε και τις καρδιές μας με χαρά και ευθροσύνη. Και έτσι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να γεμίσει την καρδιά του ανθρώπου με αληθινή χαρά και ευθροσύνη και με τη μόνη χαρά και ευθροσύνη. Δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να μας δώσει χαρά. Και γι' αυτό λυπάμαι πολλές φορές όταν βλέπω τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, να ψάχνουν τη χαρά αλλού. Είτε στις διασκεδάσεις, στα ωραία ρούχα, γενικά στον εκκοσμικευμένο τρόπο ζωής. Και δυστυχώς να φέρνω αυτόν τον τρόπο ζωής και μέσα στην Εκκλησία. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς, όταν έβλεπε μια γυναίκα με βαμμένα χείλη, δεν ήθελε καθόλου να τον πλησιάσει αυτή η γυναίκα. Και πολύ περισσότερο δεν άφηνε αυτές τις γυναίκες να κοινωνούν. Έτσι είναι μια μορφή εκκοσμίκευσης. Δείχνει ότι η γυναίκα αυτή ψάχνει τη χαρά σε κάτι άλλο και όχι στο Χριστό. Ψάχνει τη χαρά στη μόδα, στην ικανοποίηση των αισθήσεων, στην καινοδοξία, στα μπράβο-μπράβο των ανθρώπων, των κοσμικών ανθρώπων όμως, και όχι των ανθρώπων του Θεού. Γιατί υπάρχει ο νόμος του Θεού που τον τηρούν οι άνθρωποι του Θεού, που λέει ότι απαγορεύεται ο άνθρωπος, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, να αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, έτσι, με βαφές κλπ. Ή με τομές. Από την Παλαιά Διαθήκη υπάρχει αυτός ο νόμος, όπως υπάρχει και ο νόμος να μην φορούν οι άνδρες γυναικεία ρούχα και οι γυναίκες ανδρικά. Γιατί ρωτάνε μερικοί τι πειράζει τώρα που βάφονται οι γυναίκες ή βάφουν τα χείλη τους, τα νύχια τους, το πρόσωπό τους. Πειράζει γιατί είναι παράβαση του νόμου του Θεού. Και πολύ περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να κοινωνούν. Και μάλιστα έτσι βαμμένοι να προσέρχονται. Αλλά και γενικά στη ζωή τους, όχι μόνο στην Εκκλησία. Δεν πρέπει να λιώνουν τα χαρακτηριστικά τους. Το λέω πιο πολύ για τις γυναίκες, για να βρούμε την αληθινή χαρά. Με πόνο του λέω, γιατί η αληθινή χαρά δεν είναι σε αυτά. Η αληθινή χαρά είναι μόνο στον Χριστό. Αυτό ήθελα να πω στην αγάπη σας και εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και πρώτα Θεός και αύριο πάλι θα έχουμε εδώ μικρή αγρυπνία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντως ημάς. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός.